Στην Ολομέλεια της Βουλής τέθηκαν προς κύρωση οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ΑΟΣ. Πρόκειται για τα σχέδια νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών για κύρωση συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών τους και κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο κρατών. Στη Βουλή μίλησε και ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης. Ενώ τη δική τους τοποθέτηση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα έκαναν ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης και η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Τάνια Ελευθεριάδου. Πετυχαίνει να αλλάξει πλήρως και υπέρ της τα δεδομένα στο πεδίο των ελληνοτουρκικών αλλά και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Με την Ιταλία, το δικαίωμα επέκτασης της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια που προβλέπεται από τη Συμφωνία γίνεται απτή πολιτική που μεγαλώνει την Ελλάδα σύμφωνα με την ιστορικής σημασίας απόφαση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιπλέον η Ελλάδα αποκτά επιτέλους ένα νομικό κείμενο στο οποίο αναγνωρίζεται με τις εγγυήσεις του διεθνούς δικαίου ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη επίρρεια σε υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες. Με την Αίγυπτο, η ιστορική συμφωνία με την Αίγυπτο διασφαλίζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα όπως ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας μεταξύ 26 και 28 μεσημβρινού ή για να είμαι ακριβής κύριε Υπουργέ 27-59. Ακυρώνει de facto και de jure την ούτως ή άλλως παράνομη συμφωνία Σάρα της Τουρκίας για το κρίσιμο γεωγραφικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Ενισχύει την προοπτική της ενεργειακής διασύνδεσης της νοτιοανατολικής Μεσογείου μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Ελλάδας. Συνολικά, πρόκειται για συμφωνίες μεταξύ χωρών που δεν αμφισβητούν η μία τα δικαιώματα της άλλης, δεν εκβιάζουν, δεν απειλούν και συνεπώς δείχνουν τον ορθό τρόπο προσέγγισης μεταξύ κρατών. Οι δύο συμφωνίες, πέρα από εθνική επιτυχία, σηματοδοτούν και το τέλος μιας εποχής διστακτικότητας στην εξωτερική μας πολιτική. Και με την ενεργή διπλωματική επένδυση η χώρα μας κατοχυρώνει τα κυριαρχικά της δικαιώματα μέσα από την καλλιέργεια πολυμερών συμμαχιών. Αποτελούν ένα ισχυρό και συμπαγές ανάχωμα στον τουρκικό αναθεωρητισμό μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού δικαιακού κεκτημένου. Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος της στρατηγικής είναι οι ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, ενημέρωση και συντονισμός με τους εταίρους και τους συμμάχους. Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής μας είναι η ενίσχυση των αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων. Και το τρίτο σκέλος είναι να ξανασυζητήσουμε με την Τουρκία με τις συζητήσεις που είχαν σταματήσει το 2016 και να καθοριστούν φυσικά οι θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου. Με τα ωφέλη από αυτές με τις εκκρεμότητες των δικατιών που έχουμε με τα γειτονικά κράτη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τελικά αναγνωρίζουν φυσικά την ΑΟΣ και την φελακροπίδα σε όλα τα νησιά μας. Και αναγνωρίζουν τον ρόλο του ηγητή της Ελλάδος, την ανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Χθες, όπως γνωρίζετε, στη Βουλή συζητήθηκαν οι δύο συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε μια αντικειμενική, σωστή και πατριωτική στάση παρά τις σοβαρές διαφωνίες που είχε για τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Τρία σημεία ήταν η διαφωνία μας για τη συμφωνία της Αιγύπτου. Το πρώτο αφορούσε ότι προχώρησε η κυβέρνηση χωρίς να έχει ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας μετά τον 28ο μεσημβρινό. Τον άφησε εκτός συμφωνίας και αυτό ήταν τραγικό. Και ο κύριος Μητσοτάκης ανάγκασε σε παραίτηση το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Διακόπουλο, όταν το παραδέχτηκε αυτό. Το δεύτερο σημείο ήταν ότι υπέγραψε τη συμφωνία με την Αίγυπτο η Ελλάδα χωρίς να έχει αμυντικό σχεδιασμό αποτροπής, αλλά και χωρίς να έχει διπλωματικό σχεδιασμό. Και το τρίτο σημείο ήταν ότι οι μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις από τη συμφωνία, καθώς η Νέα Δημοκρατία σύνεψε μια συμφωνία που θα δημιουργήσει πολύ
αρνητικά προηγούμενα για τη χώρα μας όσον αφορά την Τουρκία και αν θα το εκμεταλλευτεί αυτό η Τουρκία ή όχι. Παρ' όλα αυτά, εμείς, αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα της στιγμής και τη σπουδαιότητα αυτής της συμφωνίας, καθώς τέμνει το τουρκολιβικό παράνομο σύμφωνο, δεν την καταψηφίσαμε. Ψηφίσαμε παρόν, γιατί αυτή ήταν η πιο σωστή στάση δεδομένη αυτή τη στιγμή και γιατί στο μέλλον θα κληθούμε εμείς να υλοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία και δεν θέλουμε να κάνουμε τις κυβιστήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία στη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή και πατριωτική στάση αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει αντιπολίτευση.